Κύριε Προνόπλη, είσαστε σε Αγία και θα είσαστε σε Αγία και Αγίου. Θα είναι γνωστό, όπως είναι γνωστό, είναι σε λίγο η απόφαση 298 του 2011 του Αγίου Πάρου θα γίνει διοικητικό μέτρο. Είτε το θέλετε, είτε όχι. Σε κλίμα αντιπαραθέσεων και έντασης και με την αποχώρηση της παράταξης της μείζωνος μειοψηφίας και του κ. Γιώργου Μπούσμπουρα, συνεδρίασε τελικά σήμερα το πρωί το Δημοτικό Συμβούλιο Ζαχάρος για την εκλογή των Δημοτικών Οργάνων, Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου και Μελών Επιτροπής Οικονομικών και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Κατά την έναρξη της συνεδρίασης, η οποία πραγματοποιήθηκε και κλεισμένων των θυρών για τους πολίτες, ο επικεφαλής μείζωνος μειοψηφίας Κώστας Αλεξανδρόπουλος τόνισε ότι δεν μπορεί να παραβρίσκεται ως δήμαρχος ο κ. Πανταζής Χρονόπουλος, μετά και το έγγραφο που έχει εκδοθεί από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και σύμφωνα με το οποίο ο κ. Χρονόπουλος τίθεται σε αργία, ζητώντας να παραβρίσκεται ως δημαρχεύων ο κ. Γιώργος Μπάμης. Καθώς σε διαφορετική περίπτωση, όπως τόνισε ο κ. Αλεξανδρόπουλος, το αποτέλεσμα της συνεδρίασης θα ακυρωθεί ως μη νόμιμο από τον ελεκτή νομιμότητας της Περιφέρειας. Ακολούθησε έντονος διάλογος μεταξύ των δύο ανδρών, με τον κ. Χρονόπουλο να τονίζει ότι η πλειοψηφία τον εξέλεξε δήμαρχο, μιλώντας παράλληλα για νομικά τερτύπια και διευκρινίζοντας ότι κανένα έγγραφο της Περιφέρειας που να αναφέρει τα όσα ισχυρίστηκε ο κ. Αλεξανδρόπουλος δεν έχει κοινοποιηθεί στο Δήμο. Εμείς δεν θα συνεργήσουμε σε μια τέτοια συνεδρίαση, η οποία ούτως ή άλλως θα ακυρωθεί από τον ελεκτή νομιμότητας, αλλά κάνουμε την έκκληση να γίνει στη θέση του Δημαρχείου να είναι ο Δημαρχείος κ. Γιώργος Μπάμης. Δεν έχετε κατανοήσει ότι η πλειοψηφία του λαού εξέλεξε για δήμαρχο τον Πανταζή τον Χρονόπουλο με το συνδυασμό δυναμική πρωτοβουλία. Ακολούθησε πρόταση του επικεφαλής μείζωνος μειοψηφίας Κώστα Αλεξανδρόπουλου να υπάρξει παράταση 2 ημερών στην εκλογή του Δημοτικών Οργάνων, προκειμένου να ζητηθεί το σχετικό έγγραφο από την Περιφέρεια, κάτι το οποίο δεν έγινε δεκτό από τον Προεδρεύοντα Νίκο Χαραλαμπόπουλο, ο οποίος τόνισε ότι η συνεδρίαση γίνεται σύμφωνα με τον νόμο και δεν θα είναι άκυρη. Γεγονός που οδήγησε στην αποχώρηση της μείζωνος μειοψηφίας από τη συνεδρίαση. Μιλώντας για το θέμα, ο κ. Κώστας Αλεξανδρόπουλος τόνισε ότι ο κ. Πανταζής Χρονόπουλος έχει τεθεί σε διαβίου αργία, αφού με έγγραφο του ελεκτή νομιμότητας της Περιφέρειας τίθεται σε ισχύ η αργία μετά και την απόρριψη της ένστασης του κ. Χρονόπουλου από τον Άριο Πάγο. Εδώ είσαι να μας καλέσει η πλειοψηφία σε ένα Δημοτικό Συμβούλιο σήμερα. Όμως για άλλη μια φορά φρόντισε να το υπονομεύσει, καλώντας ως δήμαρχος στη συνεδρίαση αυτή τον σε αργία βρισκόμενο κύριο Χρονόπουλο, ο οποίος παρεμπιπτόντως να σας πω ότι είναι πλέον διαβίου σε αργία, αφού με έγγραφο του ελεγκτή της νομιμότητας γίνεται σαφές ότι από τις 18 Μαρτίου, αν θυμάμαι καλά, ισχύει η αργία στην οποία τον έχει θέσει ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και θα συνεχίσει αυτή η αργία μετά την απόρριψη της αίτησης από τον Άριο Πάγο του κυρίου Χρονόπουλου και πλέον είναι καταδικασμένος αμετάκλητα και δεν έχει άλλο ένδικο μέσον προκειμένου να δικαιωθεί. Ο κύριος Χρονόπουλος λοιπόν επιμένει να θεωρεί τον εαυτό του δήμαρχο. Ο επικεφαλής μείζωνος μειοψηφίας ζήτησε παράλληλα άμεση παρέμβαση από τον Υπουργό Εσωτερικών προκειμένου να επιβληθεί η νομιμότητα όπως ανέφερε χαρακτηριστικά. Και απευθύνομαι πλέον στον Υπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Ραγκούση, ότι πλέον έχει υποχρέωση η κυβέρνηση και το κράτος να επιβάλλει την νομιμότητα σε αυτό το Δήμο άμεσα. Εάν, όπως φάνηκε, αδυνατεί να το πράξει αυτό ο ελεγκτής της νομιμότητας, ο οποίος εδρεύει στην Πάτρα, κύριος Αναστάσιος Αποστολόπουλος, οι ανώτεροι του θα πρέπει να επιβάλλουν αυτό το έργο. Ο λαός του Δήμου μας υποφέρει, δεν υπάρχει εγκεκριμένος προϋπολογισμός, έπρεπε το πρώτο δίμηνο να έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες προκειμένου να λειτουργήσει σύμφωνα με τον καλλικρατικό νόμο ο Δήμος μας και δυστυχώς η πλειοψηφία αντιστέκεται και δεν θέλει να εξυπηρετήθει ο κόσμος μας και σε λίγο δεν θα έχουν χρήματα να πληρωθούν ούτε τα στοιχειώδη, ούτε οι δημοτικοί υπάλληλοι, ούτε οι βενζίνες για τα απορριμματοφόρα. Δεν τίθεται θέμα νομιμότητας, τόνισε ο κ. Χρονόπουλος, ο οποίος κατηγόρησε την μείζωνα αντιπολίτευση ότι δεν αναγνωρίζει τη βούληση του λαού που τον εξέλεξε δήμαρχο. Και σε αργία να ήμουν, δεν έχει καμία σχέση η εκλογή του Προεδρείου και των Επιτροπών με αυτό που έθεσε. Δεν κάθισε, παρόλο ότι του είπα κάθισε και αν όλα αυτά που λες ευσταθούν τη Δευτέρα μπορεί ο Περιφερειάρχης να το ακυρώσει που έχει τη δυνατότητα,
Αυτός δεν κάθισε. Εμείς σήμερα κάναμε πολλά βήματα πίσω, παρόλο ότι ήταν έκπτωτη με προτροπή για το καλό της Ζαχάρος, κάναμε πίσω και δυστυχώς πάλι αυτοί απεχώρησαν. Αξίζει να σημειώσουμε ότι τελικά η εκλογή των δημοτικών οργάνων πραγματοποιήθηκε και μετά την αποχώρηση της μείζωνος μειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου. Πρόεδρος εξελέγει ο κ. Νίκος Χαραλαμπόπουλος, αντιπρόεδρος ο κ. Μιλτιάδης Ψαρός και γραμματέας ο κ. Γκόγκας Παναγιώτης. Ερωτηματικά ωστόσο προκύπτουν για το εάν η συνεδρίαση και τα αποτελέσματά της θα κριθούν νόμιμα από τον ηλεκτήν νομιμότητας της περιφέρειας ή θα ακυρωθούν για ακόμα μια φορά.